Πάμε να ολοκληρώσουμε εδώ με Παύλο Τσίμα τώρα κοντά μας για να δώσουμε μια ερμηνεία στα όσα συνέβησαν χθες, Παύλο. Καλημέρα. Κάχτηκε και τον Πρωθυπουργό έτσι και αλλιώς το βράδυ στο Δελτίο με τη ΣΥΑ. Ναι. Είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρον. Είναι το δεπόμενο. Τώρα καλύτερα δεν μπορούσε να γίνει, έτσι. Είναι πόσες ώρες έχουν περάσει, ούτε 24 ώρες. Αυτό που θες να ακούσεις. Αυτό που θες να ρωτήσεις. Ναι. Αυτό που ήταν εκεί. Ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές. Ναι, ναι. Τι ήταν αυτό που έχει ενδιαφέρον. Ήταν καλό, ήταν περίπου καλό, ήταν. Τι λες. Θα ρωτήσουμε τον Πρωθυπουργό να μας πει, αλλά από αυτά που άκουσα από άλλους που ήταν εκεί, από αυτά που μου είπαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν παρόντες και οι οποίοι έχουν μια εμπειρία γιατί έχουν δει και άλλες συναντήσεις σε Ερντοάν με Μητσοτάκη, κάποιες από τις προηγούμενες, μπορεί αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό. Σε όλες τις άλλες συναντήσεις ήταν φανερό ότι ο Ερντοάν δεν ήταν εκεί, ήταν αλλού. Άλλη γλώσσα μιλούσαν. Ναι, όχι, ήταν αλλού. Τοποθετημένος. Δεν ήταν τοποθετημένος. Τώρα ήταν αλλιώς. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια πραγματική. Γιατί πώς φτάσαμε εδώ τώρα, Παύλο? Τι έχει συμβεί? Συνετέλεσε το γεγονός ότι ο Ερντογάν πια είναι απελευθερωμένος εκλογικά, πολιτικά, δεν έχει αυτή την πίεση της εκλογής, της επανεκλογής, σε πάση περιπτώσει. Ο Μητσοτάκης επίσης. Είναι δύο ισχυροί ηγέτες, αναβαθμισμένοι. Σίγουρα. Είναι η πρώτη φορά από το 1974 και ύστερα που συμπίπτουν εκλογές στις δύο χώρες. Είναι η πρώτη φορά που έχεις δύο κυβερνήσεις οι οποίες είναι και οι δύο φρέσκες, με φρέσκια εντολή. Και αυτό είναι καλό, δίνει μια ευκαιρία. Συνήθως οι κύκλοι διακόπτονταν με αποτέλεσμα όταν εμείς μπορούσαμε, δεν μπορούσαν εκείνοι. Το ξέρεις το τραγούδι, το Σάββατο μπορείς. Όχι, κτλ. Όταν εμείς μπορούσαμε, δεν μπορούσαν εκείνοι. Γιατί είχαν εκλογές, όταν μπορούσαν εκείνοι, δεν μπορούσαν εκείνοι. Είναι, άρα βλέπεις και εσύ μια ευκαιρία τώρα, Παύλο. Πρώτον, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι με ό,τι έχει κάνει η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Η ιδέα ότι η Τουρκία την έχει στο τσεπάκι της έχει φύγει από τη μέση. Η αυταπάτη, αν υπήρχε ποτέ, δεν υπάρχει. Και τρίτον, ότι η τουρκική οικονομία υποχρεώνει τον Ερντογάν να γυρίσει το πρόσωπο προς τη Δύση, να ξεχάσει όλα αυτά που έκανε τα προηγούμενα 7 χρόνια. Αν την υπόθεση του F-16. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια στρατηγική επιλογή επιβίωσης. Ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη του Ερντογάν, τα F-16? Τα F-16 ασφαλώς είναι πολύ σημαντικά και τα χρειάζεται. Είναι θέμα επιβίωσης για την τουρκική αεροπορία. Ναι. Στην κατάσταση που βρίσκεται, λένε οι ειδικοί. Αλλά πιο πολύ από τα F-16 χρειάζεται τα λεφτά. Γιατί η τουρκική οικονομία είναι στο χείλος της αβύσσου. Χρειάζεται. Αλλά στη Δύση υπάρχουν τώρα. Όχι, και εκεί που αλλού υπάρχουν, ας πούμε. Θα πάει τώρα στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία να μαζέψει λεφτά. Αλλά τα λεφτά των Αράβων δεν πάνε σε μια χώρα που τα έχει σπασμένα με τους Αμερικάνους. Πάνε σε χώρες οι οποίες έχουν ένα. Σωστά. Καλώς ήρθατε. Ένα πράσινο φως. Άρα αυτοί οι τρεις παράγοντες νομίζω ότι δίνουν μια ευκαιρία. Τώρα, αν αυτή η ευκαιρία θα αποδώσει. Πού την δείχνει να κλονίζεται λιγάκι με την ιστορία της Βάγνερ? Είναι και αυτό επίσης. Είναι και αυτό επίσης. Είναι ότι τα λεφτά που Ερντογάν είχε βάλει στο στοίχημα Ρωσία. Πρέπει λίγο να μαζέψει λίγο την έκθεσή του στο στοίχημα Ρωσία, διότι είναι φανερό ότι ο Πούτιν. Τώρα αυτή η νέα σελίδα, το ρώτησε και εσύ χθες και τη είπε να μην βιάζεται. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει, Παύλο? Κοίταξε, το ελάχιστο. Έχει σήμερα η Καθημερινή έναν πίνακα, ο οποίος είναι πραγματικά εντυπωσιακός άμα τον δεις. Τον Ιανουάριο μας πέρασε, είχαμε τριψήφιο αριθμό παραβιάσεων, διψήφιο αριθμό εμπλοκών στον αέρα. Πρόσεξε, εμπλοκή, αερομαχία. Εδώ τα ανακοινώναμε κάθε μέρα. Και διψήφιο αριθμό υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά εδάφη. Το Φεβρουάριο αυτά πέσανε στο τίποτα. Το Μάρτιο πέσαν στο μηδέν. Και από το Μάρτιο και ύστερα είναι μηδέν. Ούτε μία υπερπτήση, ούτε μία εμπλοκή, ούτε μία παραβίαση. Τίποτα. Τόσο εύκολο ήταν. Ήταν τόσο εύκολο να το πάρουν απόφαση. Το να το παρατείνεις αυτό, αυτό που κρατάει 5 μήνες τώρα, να το παρατείνεις κι άλλους μήνες και άλλα χρόνια, από μόνο του δεν είναι λίγο. Είναι κέρδος από μόνο του. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ λέω. Οι σχέσεις οι ελληνοτουρκικές περνάνε κύκλους. Ένα μακρύ κύκλο έντασης, ένα μακρύ κύκλο ύφεσης. Το θέμα είναι να σπάσεις κάποια στιγμή το φαυλοκύκλο, να μην αναλλάσσονται. Πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο όπου να μπει στην ουσία της διαφοράς και να την κουβεντιάσεις. Δηλαδή και η γαλάζια πατρίδα είναι εκεί και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Υπάρχει μια αμφιβολία. Όλα είναι εκεί. Η διεθνική των νησιών μας είναι εκεί, το κάζους μπέλ είναι εκεί. Όλα αυτά είναι επάνω μας. Τίποτε από αυτά δεν άλλαξε. Και δεν θα αλλάξει αν δεν μπούμε στον πυρήνα της διαφοράς. Δεν αποφασίσουμε ότι θα την κουβεντιάσουμε. Δεν θα την παραπέμψουμε πάλι στο μέλλον. Γιατί παραπέμποντας στο μέλλον, απλώς περιμένεις η ύφεση. Να περάσει και μερικοί φοβούνται παραχωρήσεις. Εδώ είδαμε σε μια μερίδα του τύπου, τέλος πάντων, μια μεγάλη ανησυχία ότι τι δίνει η Ελλάδα πια, θα φτάσουμε να υποχωρήσουμε από τις βασικές μας θέσεις, από τις βασικές μας γραμμές. Υπάρχει και το θέμα.
Τι βλέπεις εσύ? Όχι. 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 Και εγώ έχω πάντα συνιστώ σε όλους να διαβάσουν. Είναι στον 10ο τόμο από τα αρχεία Καραμανλή, τα οποία έχει ο ίδιος Κωνσταντίνος Καραμανλής επιμεληθεί. Δηλαδή. Όπου περιγράφει τις συνομιλίες και τις προσπάθειες που έκανε πρώτα με τον Ντεμιρέλ, μετά με τον Ετσεβίτ, να τους πείσει να στείλουν τη διαφορά που τότε ήταν απλούστερη, γιατί ήταν τα πετρέλαια, τα κοιτάσματα του Βορείου Αιγαίου, εν πάση περιπτώσει, να τα στείλουμε στη Χάγη. Ο Καραμανλής είχε πει στον Ετσεβίτ την καλύτερη συμφωνία να κάνουμε οι δυο μας. Εσύ θα γυρίσεις πίσω και θα σε πούν προδότη. Εγώ θα γυρίσω πίσω και θα με πούν προδότη. Η λύση είναι η Χάγη. Θα βάλουμε έναν τρίτο, που είναι ένα διεθνές δικαστήριο, το διεθνές δικαστήριο, να λύσει τη διαφορά μας. Και αυτό. Παραμένει. Παραμένει. Νομίζω ότι αυτή η απλή ιδέα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που είναι ελληνική ιδέα, η Χάγη, είναι η λύση. Διατηρεί την αξία της. Πάντως νομίζω θα παίξει μεγάλο ρόλο η όρη που θα διατυπώσει το Κογκρέσο. Και το κατά πόσο θα τους αποδεχθεί ο Ερντογάν, θα αποκαλύψει και το μέγεθος της ανάγκης του ή της απόφασής του να σταθεί προς τη Δύση. Εγώ ξαναλέω, η δική μου ανάλυση είναι ότι ο Ερντογάν ασφαλώς χρειάζεται τα F-16 και τα θέλει για πολλούς λόγους. Αλλά πιο πολύ από τα F-16 χρειάζεται λεφτά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Παύλο.